Κάθε βράδυ στις 9 φίλοι μας, καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, σήμερα κάτι το διαφορετικό απόψε. Μουσικό το πρόγραμμά μας, όπως το συνηθίζουμε τελευταία, κάθε Δευτέρα και μέχρι τέλος του χρόνου, διότι από τις 3 Ιανουαρίου θα αρχίσουν το πρόγραμμα οι φίλοι μας οι Πόντιοι για τους επόμενους 2 μήνες. Μαζί μας απόψε ο φίλος μας Γιώργος Καλλιβρούσης, ο οποίος θα μας βοηθήσει στη μουσική, αλλά και μας φέρνει και κάτι διαφορετικό. Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλησπέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, Μιχάλη, από εδώ και πολύ καιρό κάνω μια επικοινωνία με ένα παλιό ρεμπέτη που ζει τώρα στο Λος Άντζελες και μιλάω για τον Νίκο Αμπουγκοράκη και θα τον έχουμε μαζί μας σήμερα τηλεφωνικός από το Λος Άντζελες. Πολύ ωραία, να ακούσουμε πρώτα τα νέα μας. Σας πληροφορούμε ότι από την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011 και κάθε Δευτέρα ώρα 9 το βράδυ μέχρι τον ετήσιο χώρο των Πόντιων θα ακούτε την εκπομπή Παρακάθ του Συλλόγου Πόντιων Μόντρεαλ ο Εύξηνος Πόντος εδώ στο CFMB. Εδώ στο CFMB 15 χρόνια συνεργασίας με τον Γιώργο Καλλιβρούση. Πώς περνάνε τα χρόνια? Πώς περνάνε τα χρόνια. Και από αυτό το πρόγραμμα παρουσιάσαμε τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου. Η Άννα Καλωτέ έχει περάσει από εδώ στο σταθμό μας, πολλοί έχουν περάσει. Πάρα πολύ. Και νεότεροι βέβαια, αλλά και πιο παγιοί. Σήμερα λοιπόν, Γιώργο, θα θυμηθούμε έναν καλλιτέχνη που πραγματικά σε εποχή. Εποχή. Κυρίως στην Αμερική, αλλά και στον Καναδά, από ό,τι γνωρίζω. Από ό,τι ξέρω και στον Καναδά, αλλά πιο πολύ στην Αμερική. Λίγοι στην Ελλάδα τον ξέρουν σήμερα. Και έχει βγάλει βοηθημένα τραγούδια που εμένα τα συμπαθά πάρα πολύ. Εγώ θα έλεγα μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Το όνομα είναι Νίκος Πουρπουράκης και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε σήμερα στο πρόγραμμά μας. Και βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πουρπουράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μεγάλη χαρά μας εδώ στο CFMB να σας φιλοξενούμε απόψε, να μιλάμε μαζί σας και να μας πείτε κι εσείς λίγα λόγια για τη ζωή σας και για την μεγάλη καριέρα που είχατε στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, αλλά και... Δεν σας ακούω καθαρά. Τώρα με ακούτε, κύριε Πουρπουράκη? Λίγο. Τώρα καλύτερα? Λίγο καλύτερα, yeah. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να φωνάζουμε κιόλας. Μεγάλη χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας απόψε στο σταθμό μας εδώ στο CFMB και έλεγα νωρίτερα ότι έχετε μια μεγάλη καριέρα κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Μιλήστε μας για τη ζωή σας, κύριε Πουρπουράκη. Πότε ήρθατε στην Αμερική? Εγώ ήρθα πολύ μικρός εδώ και εκαταστάθηκα στη Βιρτζίνια που είχα κάτι συγγενείς. Από τον Βιρτζίνια με στείλανε στη Νέα Υόρκη. Και στη Νέα Υόρκη που ήρθα είχα ένα μπουζούκι φέρει μαζί μου από την Ελλάδα και μια βραδιά το έβαλα σε μια, δεν είχε και θήκη κιόλας, ναι. Το έβαλα σε μια χαρτοσακούλα και το πήγα σε ένα εκεί στο 42 Avenue στη Νέα Υόρκη και τους είπα παίζω μπουζούκι. Μπουζούκι παίζει, ανέβα πάνω λέει να ακούσουμε. Ανέβηκα πάνω και μου δώσανε την ίδια ώρα δουλειά. Αμέσως, ε? Αμέσως. Και δεν ήμουν και καλός ακόμα, ήμουν μικρός. Ναι, και παρόλα αυτά μου δώσανε δουλειά αμέσως. Μετά εκεί γνωρίστηκα. Μετά γνωρίστηκα με κάποιους άλλους εκεί, τον Θόντο τον Καμπουράκη και έναν άλλον αυτό. Και αρχινήσαμε την εταιρεία των Καλό Δίσκο και βγάζαμε δίσκους. Αυτό ήταν το αυτό. Και έτσι μας έμαθε όλη η Αμερική. Γιατί που στέλναμε τους δίσκους ταχυδρομικώς σε όλη την Αμερική. Που είχαν τότε σε όλα τις πολιτείες είχαν ελληνικές που πουλάγανε δίσκους και ελληνικά πράγματα, ξέρεις. Ναι. Και να σας πω, έτσι ήταν η σταδιοδρομία σας. Το τραγούδι ήταν το μοναδικό επάγγελμα που κάνετε στην Αμερική? Δεν σ' ακούω καλά καθόλου. Ναι, το τραγούδι ήταν το... Ένα μοναδικό επάγγελμα, ναι. Ναι. Ναι, το μόνο, δεν έκανα τίποτα άλλο στην Αμερική. Ωραία. Δεν έκανα τίποτα άλλο, απολύτως. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με ποιο είδος ασχοληθήκατε περισσότερο? Το στοιχείο σας ήταν
Το λαϊκό τραγούδι. Με λαϊκά, ναι, τότε της εποχής εκείνης. Ωραία. Με τα λαϊκά. Πείτε μου κάτι, πόσο... Μωτικά, στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη άλλο στάιλ. Σικάγο που πήγα άλλο στάιλ. Κλίβερ άλλο στάιλ. Όπου πήγαινες είχε διαφορετική ρουτίνα. Αλλά εσείς βέβαια τραγουδάτε όλα τα είδη μουσικής, έτσι. Και λαϊκό και ελαφρό και δημοτικό. Ναι, απ' όλα. Ωραίο, γι' αυτό και αντέξατε στον χρόνο βέβαια. Τώρα, κύριε Πουρπουράδη, να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια σας. Να τα ακούσουμε και εσείς βέβαια. Μείνετε στη γραμμή μας και θα πούμε περισσότερα. Mm-hmm. Είναι ο Σουλτάνος. Είναι ένα ωραίο σόλο μπουζούκι. Είναι σόλο μπουζούκι. Πολύ ωραίο. Που παίζετε εσείς, έτσι. Λοιπόν, να το χαρούμε όλοι μαζί και θα πούμε περισσότερα στην πορεία.